Ποτέ μην μπεις στο τρυπάκι του εύκολου χρήματος. Γιατί όχι μόνο θα καταστραφείς, αλλά και όλα αυτά που έχουμε εδώ τώρα θα σου φαίνονται παράδεισος. Με σαρωτικούς ελέγχους και μπαρά συλλήψεων, επιχειρεί η αστυνομία να βάλει φρένο στον παράνομο τζόγο που είναι σε έξαρση στην εορταστική περίοδο. Ο τζόγος, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, έχει αυξηθεί στα χρόνια της κρίσης και έχει μετατραπεί σε μάστιγα, με αρκετούς κριτικούς να έχουν εθιστεί σε αυτό. Το κυνήγι της τύχης αυτή την περίοδο φουντώνει για όσους αναζητούν μια ανάσα στα οικονομικά τους από τα ζάρια, τα χαρτιά ή ακόμη και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεκάδες είναι οι συλλήψεις το τελευταίο διάστημα στο νησί, κυρίως για χαρτιά αλλά και ζάρια. Τα κρατητήρια, μάλιστα, ανήμερα των Χριστουγέννων γέμισαν ασφιχτικά. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης σε όλες τις διευθύνσεις αστυνομίας του νησιού, προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο της διενέργειας παράνομων τυχερών παιχνίων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Οι έλεγχοι θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες εν ώψη και της πρωτοχρονιάς και προκειμένου να μην περάσετε το βράδυ σε κάποιο κρατητήριο, καλό θα ήταν να αποφύγετε να συμμετάσχετε σε κάποιο τυχερό παίγνιο.